Όμως έχεις μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ξεκίνα. Ακριβώς, αφορά την υπόθεση του θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου της 21 Σεπτεμβρίου του 2018, 2 χρόνια λοιπόν μετά. Θα καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου ο Κοσμηματοπούλης αλλά και ο Μεσίτης, που έχουν κατηγορηθεί για την υπόθεση αυτή, αντιμετωπίζοντας το αδίκημα της θανατηφόρου σωματικής βλάβης, αλλά και οι 4 αστυνομικοί που είχαν σπεύσει στην περιοχή. Να θυμίσουμε ότι οι συγγενείς του Ζακ Κωστόπουλου, του 33χρονου ακτιβιστή, είχαν ζητήσει να μετατραπεί η κατηγορία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ωστόσο, το δικαστικό συμβούλιο τους παρέπεψε τελικά για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ για την υπόθεση αυτή είχαν διαμαρτυρηθεί έντονα, καθώς είχαν υποστηρίξει ότι υπήρχε καθυστέρηση στη διερεύνηση της υπόθεσης.